Κύριε Δελή. Ναι, κύριε Κοταρίδη, νομίζω ότι η χθεσινή συζήτηση ήταν όντως αποκαλυπτική για μια ακόμα φορά, ως προς το ότι όμως τα υπόλοιπα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, συμφωνούν, συμπλέουν στην εφαρμογή και στην υλοποίηση μιας πολιτικής μέσα σε ένα πλαίσιο που έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχει την λεγόμενη απελευθέρωση της ενέργειας με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και την εμφάνιση και άλλων, όπως λένε, ενεργειακών παικτών. Έχει την πράσινη μετάβαση, έχει την απολιγνητοποίηση, έχει την απαξίωση των εγχώριων πηγών ενέργειας. Και ξέρετε, αυτή η πολιτική, αυτά τα βάθρα αυτής της πολιτικής είναι που έχουν οδηγήσει και το φυσικό αέριο, ένα εισαγόμενο καύσιμο, το οποίο αυτή τη στιγμή που λέτε σε πολύ υψηλές τιμές. Αυτή η πολιτική έχει μέσα το εμπόριο ρήπων με το οποίο φορτώνεται ο εγχώριος λιγνίτης και μεταφέρεται αυτή η επιβάρυνση και στους δικούς μας λογαριασμούς. Αυτή η πολιτική είναι που επιτρέπει τους κερδοσκόπους για τους οποίους μίλησε πριν από λίγο η κυρία Ξενογεννακοπούλου, η πολιτική τους κερδοσκόπους να υλοποιούν την πολιτική τους, να αξιοποιούν μάλλον το χρηματιστήριο της ενέργειας, το λεγόμενο χρηματιστήριο της ενέργειας, που είναι το κατεξοχήν θερμοκήπιο της κερδοσκοπίας. Και εδώ βεβαίως όλοι θυμόμαστε ότι αυτό το χρηματιστήριο της ενέργειας το είχε θεσπίσει το 2008 ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που λέμε εμείς ως ΚΚΕ, κύριε Κοταρίδη και κύριε Πιταρά, είναι ότι αν δεν συγκρουστείς με αυτά τα συστατικά, με αυτούς τους άξονες αυτής της πολιτικής, που είναι και άξονες, αν θέλετε, της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να υπάρξει καμιά ουσιαστική λύση. Όταν λοιπόν προτείνουν ως φάρμακο το φαρμάκι που μας οδήγησε εδώ, νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία διέξοδος για το λαό. Αυτό που λέμε εμείς, πολύ πολύ απλά, είναι να καταργηθούν οι αντιλαϊκοί έμεσοι φόροι, να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος είναι σχεδόν το μισό ή ίσως και λίγο περισσότερο της αξίας της ενέργειας και του ηλεκτρικού ρεύματος. Κάτι το οποίο δεν συζητάει η κυβέρνηση, έτσι το έχουμε, νομίζω το έχουν κάνει σαφές πια αυτό. Ναι, ζητάμε να καταργηθεί αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος πραγματικά επιβαρύνει πάρα πολύ τους λογαριασμούς. Και όσο για τον έμφυα, ξέρετε, έχει μια σημασία. Ελάτε, και να τελειώσουμε και δεν να προλάβουμε. Ναι, για τον έμφυα. Πρόκειται βεβαίως για έναν άδικο φόρο. Προσωρινό μας τον είχαν πει κάποτε, ο οποίος πρέπει να καταργηθεί. Νομίζουμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή υπάρχει η ανάγκη να αντικατασταθεί από έναν φόρο ο οποίος έχει ψηφιστεί λίγο παλιότερα, κύριε Κοταρίδη. Μιλάω για τον ειδικό φόρο ακινήτων, των offshore εταιριών και των ανωνύμων εταιριών για την ακίνητη περιουσία, των offshore και των ΑΕ, οι οποίοι οι φόροι ακινήτων θα υπερκαλύψουν και με το παραπάνω τον έμφυα που παίρνουν οι κυβερνήσεις από τα λαϊκά νοικοκυριά. Δεν εφαρμόζεται εκείνος και σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα δώσει και περισσότερα έσοδα, πάνω από 4 δισεκατομμύρια. Δεν εφαρμόζεται λοιπόν εκείνος ο νόμος, ανταυτού επιδιώκεται να παίρνουν τα χρήματα από τις τσέπες του λαού.